Καλησπέρα σας. Ελπίζω και εύχομαι να είστε όλοι καλά. Να σας πω ότι η αυτογνωσία είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο και για μένα θα έπρεπε να διδάσκεται από τα πρώτα μας βήματα και από τα πρώτα μας χρόνια για να μπορούμε να έχουμε ισορροπία. Βέβαια, ποτέ δεν είναι αργά για έναν άνθρωπο που θέλει να ζήσει ελεύθερος. Έτσι, η αυτογνωσία δεν είναι ένα μαγικό ραβδάκι, ούτε ένας μαγικός δρόμος, αλλά ένας δρόμος μεγαλείο, ένας δρόμος ο οποίος μας οδηγεί να γνωρίσουμε καλύτερα εμάς, για να μπορούμε να έχουμε καλύτερη επαφή και επικοινωνία με τους ανθρώπους μας, αλλά και να βλέπουμε τη ζωή με τελείως διαφορετικό τρόπο. Η αυτογνωσία, για να καταλάβετε, δεν είναι λύνει τα προβλήματα και δεν εμφανίζονται άλλα, απλώς μας μαθαίνει πώς μπορούμε να κρατήσουμε εμείς μία απόσταση από όλα τα προβλήματα. Ίσως να πιστεύετε, όσοι δεν γνωρίζετε εμένα, ότι εμένα η ζωή μου φέρθηκε με το Γάντι. Το αντίθετο. Η ζωή δεν μου φέρθηκε με το Γάντι, αλλά ακριβώς το αντίθετο. Ήρθαν ανατροπές στη ζωή μου, οι οποίες με οδήγησαν και με ανάγκασαν ως ένα σημείο να βρεθώ στο δρόμο αυτό. Και έτσι, μετά από όλες τις ανατροπές που έχω βιώσει, μπορώ να σας πω ότι μέσα από αυτές και αυτές έγιναν η αιτία να συναντήσω τελείως διαφορετικά πράγματα εσωτερικά στον εαυτό μου, για να μπορέσω να είμαι σήμερα εδώ, καλά, για να σας μεταδώσω όχι τη γνώση που διάβασα, αλλά τη γνώση που βιώνω και βίωσα. Λοιπόν, ο τίτλος του μαθήματος του σημερινού λέγεται «Η εξισορρόπηση του θυμού». Δηλαδή, σήμερα θα μιλήσουμε για τον τρόπο που μπορούμε να απελευθερωθούμε κυρίως από το παρελθόν. Γιατί το παρελθόν, θα θυμάστε ότι επειδή πέρασε, δεν σημαίνει ότι τελείωσε. Κάθε τι που μας έχει συμβεί στο παρελθόν γίνεται ένας προφήτης που μαζί με το παρόν ενώνεται και δημιουργεί ένα μέλλον. Άρα, αν το παρελθόν μου ήταν βαρύ, αυτό σε συνδυασμό με το παρόν μου, με το σήμερά μου, μου δημιουργεί υποδομή για το μέλλον. Έτσι, επειδή όλοι μας θέλουμε ένα καλύτερο μέλλον και όσο μεγαλώνουμε, χρειαζόμαστε και περισσότερη μορφή ηρεμίας, ευτυχίας, αρμονίας, αυτό κερδίζεται μέσα από τη δική μας αντιμετώπιση των πραγμάτων με λίγο διαφορετικό τρόπο. Έτσι λοιπόν θα ασχοληθούμε σήμερα με το πώς αντιμετωπίζουμε και εξισορροπούμε το θυμό από το παρελθόν, το οποίο παρελθόν συνεχίζει και υπάρχει μέσα στον καθέναν από εσάς και δεν θα φύγει αν δεν το λύσετε. Πριν ξεκινήσω να δώσω τις οδηγίες για το πώς απελευθερώνουμε αυτά τα κομμάτια από το παρελθόν, θέλω να σας πω ότι ο καθένας από εμάς φέρεται στους άλλους όπως θα ήθελε να του φέρονται. Έτσι. Και θεωρούμε ότι όλοι μας είμαστε πανομοιότυποι. Όμως θα θυμάστε ότι ο καθένας από εσάς είναι μοναδικός. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλο αντίγραφο στον πλανήτη για τον καθένα. Τι θα πει ότι ο καθένας είναι μοναδικός? Θα πει ότι ακόμα και τα ίδια πράγματα να έχουμε βιώσει, ο καθένας από εμάς τα έχει βιώσει τελείως διαφορετικά, σύμφωνα με τον εσωτερικό του κόσμο, σύμφωνα με τις εσωτερικές του εμπειρίες και σύμφωνα με το πώς έχει συσσωρεύσει συναισθήματα, αλλά και όλα όσα του έχουν συμβεί. Δηλαδή, αν τώρα σας πω τη λέξη κρεβατοκάμαρα, ο καθένας στην επιφάνειά του θα φέρει την εικόνα που έχει ως κρεβατοκάμαρα, δηλαδή την κρεβατοκάμαρά του. Όμως θα δείτε ότι μέσα σε αυτή τη λέξη κρεβατοκάμαρα, ο καθένας έχει το δικό του στυλ, τα δικά του πράγματα που δεν είναι ίδια με κανενός άλλου ενδεχομένως. Επίσης, η εικόνα που βλέπετε εσείς από εκεί προς τα εδώ, είναι ένα μέρος της δικής μου πραγματικότητας. Τι θα πει ότι είναι ένα μέρος της δικής μου πραγματικότητας? Εσείς βλέπετε ένα κάδρο που σας δείχνει αυτό που εσείς αντιλαμβάνεστε από εμένα. Αυτό όμως που αντιλαμβάνεστε από εμένα δεν είναι η πραγματικότητά μου. Η πραγματικότητά μου είναι ένας μεγαλύτερος χώρος, τον οποίο εσείς
δεν τον βλέπετε και γι' αυτό δεν μπορείτε να τον αντιληφθείτε. Άρα αυτό που δεν βλέπω, δεν το αντιλαμβάνομαι απόλυτα. Έτσι, όταν πω σε κάποιον χωρίζω, τσακώθηκα, αγχώθηκα, ο καθένας εννοεί τελείως διαφορετικό πράγμα από αυτό που εμείς θέλουμε να του πούμε. Θα δείτε ότι την ώρα που θέλω να μεταφέρω σε κάποιον ένα γεγονός που μου έχει συμβεί, αυτό που θα καταλάβει είναι πολύ λιγότερο από αυτό που εννοώ εγώ. Άρα η επικοινωνία με τους ανθρώπους μας έχει διάφορα σημεία μπλοκαρίσματος, γιατί μας λείπουν εικόνες. Τι θα πει μας λείπουν εικόνες? Θα πει ότι όταν εγώ προσπαθώ να εξηγήσω στον άλλον τι μου έχει συμβεί στη ζωή μου, του λείπουν οι εικόνες. Ενώ εγώ την ώρα που κάνω αναπαραγωγή αυτού που λέω, έχω τις εικόνες, αλλά δεν μπορώ να τις μεταδώσω. Όπως εσείς βλέπετε προς τα εμένα μία εικόνα και μόνο αυτή αποτυπώνεται. Μόνο που αυτή που αποτυπώνετε εσείς δεν είναι η δική μου πραγματικότητα. Θέλω να πιστεύω ότι καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Πριν από χρόνια, όταν είχα εδώ μία ομάδα αυτογνωσίας, του ζήτησα στο μάθημα να φέρουν μακαρόνια με κόκκινη σάλτσα, μαγειρεμένα. 11 άτομα ήταν τότε και ήρθαν 11 μακαρονάδες σε μικρό μπολάκι με κόκκινη σάλτσα. Αυτό που μας απέδειξε η μακαρονάδα με την κόκκινη σάλτσα είναι ότι η κάθε σάλτσα ήταν μοναδική. Το μόνο που ήταν κοινό ήταν ο τίτλος. Μακαρόνια με κόκκινη σάλτσα. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι την ώρα που προσπαθείτε να επικοινωνήσετε με κάποιους, να θυμάστε ότι τους λείπουν εικόνες, τους λείπει η δική σας πραγματικότητα, τους λείπουν στοιχεία για να μπορέσουν να έρθουν σε μία μορφή κατανόησης. Άρα, μήπως όταν θυμώνω με τον άλλον που δεν με καταλαβαίνει, ως ένα σημείο αδικό και εμένα, αλλά και τον άλλον, γιατί δεν μπορώ να βάλω στον άλλον τις εικόνες που εγώ έχω βιώσει και δεν μπορώ να τον βοηθήσω να δει από μέσα μου πώς βλέπω τα πράγματα. Και γι' αυτό θα δείτε ότι μέσα σε μια οικογένεια, ακόμα και τα αδέρφια που βιώνουν τα ίδια πράγματα, δεν μπορούν να έχουν τον ίδιο τρόπο λειτουργίας και δεν αντιμετωπίζουν τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο, γιατί ο καθένας εσωτερικά έχει ένα δικό του τρόπο που εισπράττει τα δεδομένα, τα αντιλαμβάνεται και από αυτά εξωτερικεύει όλα όσα εξωτερικεύει. Και γι' αυτό λέμε ότι μερικοί άνθρωποι είναι εσωστρεφείς και άλλοι είναι εξωστρεφείς. Τίποτα από τα δύο δεν είναι λάθος και τίποτα από τα δύο δεν είναι σωστό. Ο καθένας μας προσπαθεί να επικοινωνήσει και να επιβιώσει με τους συνανθρώπους του με όποιο τρόπο μπορεί. Άρα, την ώρα που εκφράζεται ένα θυμό σας, μία ένστασή σας σε κάποιον και δεν μπορεί να σας καταλάβει, δεν είναι ότι δεν θέλει να καταλάβει εσάς, αλλά του λείπουν βασικά συστατικά της πραγματικότητάς σας για να μπορέσει να καταλάβει απόλυτα αυτό που σας συμβαίνει. Άρα λοιπόν, του να μένετε σε ένα θυμικό περιβάλλον, σε ένα περιβάλλον που είναι γεμάτο θυμό και να λειτουργείτε μέσα από αυτό, να θυμάστε ότι δεν θα σας βοηθάει καθόλου και θα σας οδηγεί μονίμως να έχετε προστριβές με τους συνανθρώπους σας. Θυμώνω πιο πολύ με τους άλλους ή με τον εαυτό μου. Θα θυμάστε ότι κυρίως θυμώνουμε με τους εαυτούς μας και μετά με τους άλλους. Ένας άνθρωπος που θυμώνει με τους άλλους ανθρώπους, θυμώνει και με τον εαυτό του. Δεν γίνεται ένας άνθρωπος να θυμώσει με κάποιον άλλον, αν δεν θυμώσει πρώτα με τον εαυτό του. Εμάς βάζουμε στη γωνία, από εμάς απαιτούμε και αν δεν τα καταφέρουμε όπως θέλουμε, όπως απαιτούμε από τους εαυτούς μας, θυμώνουμε με εμάς. Έτσι ένας άνθρωπος που θυμώνει με τον εαυτό του, θυμώνει και με τους άλλους. Αυτά πάνε μαζί. Άρα, αν ξεκινήσετε να μην θυμώνετε με τους εαυτούς σας και αποκτήσετε μία κατανόηση και αποδοχή προς εσάς για αυτά που είστε και για αυτά που δεν είστε, τότε θα αρχίσετε να έχετε και καλύτερη επικοινωνία και επαφή με τους συνανθρώπους σας, γιατί θα θυμώνετε λιγότερο με αυτούς, γιατί θα αρχίσει να γεννιέται μέσα σας η κατανόηση και η αποδοχή. Κατανόηση και αποδοχή δεν σημαίνει
συμφωνώ με όλα όσα κάνει ο άλλος, έτσι, αλλά ο άλλος έχει το δικαίωμα να έχει τη δική του οπτική γωνία, να βλέπει από τη δική του οπτική αντίληψη, γιατί βλέπει τελείως διαφορετικά. Αυτό που βλέπετε εσείς προς εμένα δεν είναι η δική μου πραγματικότητα, είναι όμως η δική σας αντιληπτική γωνία. Ο τρόπος δηλαδή που βλέπετε αυτό που σας μεταδίδω. Όμως αυτό δεν είναι η απόλυτη αλήθεια. Σας λείπουν δηλαδή στοιχεία της αλήθειας μου. Του να εκφράσουμε ένα θυμό με τη βία και να προσπαθήσουμε να κάνουμε υπέρβαση του λόγου φωνάζοντας, θα θυμάστε ότι αυτό μέσα του δεν κάνει γέφυρα επικοινωνίας, αλλά αντίθετα δημιουργεί υποδομή εξουσίας και χειραγώγησης. Ό,τι μας έκαναν δηλαδή στο σχολείο και ό,τι μας έκαναν και οι γονείς μας, που προσπαθούσαν μέσω της φωνής να μας φέρουν σε ένα σεβασμό. Όμως η φωνή δεν οδηγεί στο σεβασμό, αλλά ενεργοποιεί μέσα της στον άλλον το φόβο, την ανασφάλεια, και εκεί ο άλλος δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως θα ήθελε μέσα από την ηρεμία. Ο φόβος είναι ένας λάθος σύμβουλος μέσα σε κάθε διαδρομή επικοινωνίας. Οπότε, του να κάνω επίθεση στον άλλον φωνάζοντας, δεν θα βοηθήσει ποτέ κανέναν δρόμο σωστής και αρμονικής επικοινωνίας. Ας πάμε λοιπόν τώρα να δώσουμε το πρώτο βήμα. Αυτό που θα κάνετε όλοι σας, όσοι θέλετε δηλαδή να ασχοληθείτε με αυτό, είναι να προσπαθήσετε να θυμηθείτε συμβάντα από το παρελθόν σας, κυρίως μέχρι τα 18, 19, 20, που νιώσατε μεγάλη ένταση θυμού και δεν την εξωτερικεύσατε ποτέ όπως θα θέλατε. Γιατί όταν ένας καθηγητής μας μηδένισε, μας έβγαλε έξω, μας πρόσβαλε και εμείς δεν μπορούσαμε να του εκφράσουμε όλα όσα θα θέλαμε, αυτό έχει μείνει μέσα μας. Επίσης, θα δείτε ότι σχεδόν ποτέ δεν βρήκαμε το δίκιο μας, γιατί όποτε πηγαίναμε να εκφράσουμε το θυμό μας στους γονείς μας ή στο περιβάλλον μας, δεν μας άφηνε κανείς να εκφραστούμε. Άρα, ένας θυμός του τότε, καταγράψτε τους μεγάλους θυμούς που θυμάστε και επιλέξτε έναν από αυτούς. Αυτόν που θεωρείτε εσείς ότι έχετε μαζέψει πολλά και θα θέλατε να τα εκφράσετε. Αμέσως μετά λοιπόν, αφού καταγράψετε το συμβάν, προσπαθήστε να πάτε στο τότε και να θυμηθείτε όλα όσα νιώσατε εκείνη τη στιγμή. Όλα όσα θα θέλατε να μπορέσετε να πείτε ή να κάνετε. Και προσπαθήστε σταδιακά να κάνετε μία μορφή αναπαράστασης. Τι θα πει αναπαράσταση? Θα πει οραματίζομαι μπροστά μου τον άνθρωπο με τον οποίο θα ήθελα να του εκφράσω αυτά που θέλω να του εκφράσω και αρχίζω να του λέω αυτά που θα ήθελα να του πω. Μπορεί να σας φαίνεται γελίο, αλλά δεν είναι. Μπορεί να σας φαίνεται αστείο, αλλά δεν είναι. Σύμφωνα με τον Πυθαγόρα, όλο αυτό είναι μια μορφή εξισορρόπησης και παράλληλα διδασκαλίας. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι όταν αρχίζω να εκφράζομαι όπως θα ήθελα, ξέροντας ότι δεν θα έχω επιπτώσεις, γιατί στο σήμερά σας, όταν θα θελήσετε να κάνετε αναπαράσταση για τον καθηγητή, επιπτώσεις δεν υπάρχουν, αλλά εσείς θα δώσετε το δικαίωμα στους εαυτούς σας να βγάλουν από μέσα τους αυτή την ένταση που είναι σαν μια τεράστια φωτιά η οποία καίει όλα σας τα σωθικά και σας απαγορεύει να σταθείτε στο πλευρό σας και να σταθείτε όρθιοι σε αυτή την πραγματικότητα που λέγεται ζωή. Όλο αυτό λοιπόν το κομμάτι της αναπαράστασης με τη δόνηση που θα θέλατε να έχετε εκείνη την ώρα, μπαίνοντας μέσα στην κατάσταση του θυμού, θα σας βοηθήσει να απαλλαγείτε από όλο αυτό το βάρος. Επίσης, αυτό όλο το κομμάτι της αναπαράστασης με βοηθάει σιγά-σιγά, βγάζοντας τα κομμάτια θυμού που είναι μεγάλα προς τα έξω, να έρχομαι σε ένα αρμονικό παρόν, να έρχομαι σε μία πραγματική επαφή με τον εαυτό μου και έτσι μέσα από την τριβή όλου αυτού έρχεται η στιγμή που όταν θα θυμώσω δεν χάνω τον έλεγχο. Δεν χάνω την ισορροπία μου. Είμαι σε ένα περιβάλλον που μπορώ να μιλήσω με τελείως διαφορετικό τρόπο και να εκφραστώ με ηρεμία
και χαλάρωση, χωρίς εντάσεις και χωρίς καυγάδες και χωρίς προβλήματα, που ξέρετε ότι όταν ο θυμός υπερβεί τα όρια του και ανοίξουμε το στόμα μας, τότε λέμε και φράσεις τις οποίες δεν μαζεύονται εύκολα και δεν μπορούμε να γυρίσουμε και το χρόνο πίσω για να μην ξαναεπαναλάβουμε αυτά που είπαμε. Έτσι, σταδιακά, για τώρα τουλάχιστον, δεν θα δώσουμε άλλες οδηγίες και να θυμάστε ότι η βιασύνη δεν είναι καλός σύμβουλος για τίποτε στη ζωή. Αυτό που χρειάζεται να πάρετε είναι μία μέθοδο η οποία θα σας βοηθήσει σταδιακά να φύγετε από όλα τα συσσωρευμένα αγκάθια που σας τρυπάνε την καρδιά και σας απαγορεύουν να ζήσετε μέσα σε μία ελευθερία και ηρεμία. Η ηρεμία είναι δώρο το οποίο εσείς το κερδίζετε και εσείς το ενεργοποιείτε, γιατί η ηρεμία, η ευτυχία, η αρμονία, η απλότητα είναι όλα μέσα μας. Ποτέ και τίποτε δεν μπορεί να μας ενεργοποιήσει την ευτυχία απ' έξω, αν μέσα μας δεν είμαστε καλά. Θα έρθουν γεγονότα ευτυχίας, τα οποία θα είναι σαν τη σοκολάτα, που θα μου καλύψει τη γεύση μου για μερικά λεπτά και μετά θα τη χάσω. Άρα, του να αρχίσετε να αδειάζετε κομμάτια από το παρελθόν σας, τα οποία σας πόνισαν, σας ενόχλησαν, σας έθιξαν, σας πρόσβαλαν, σας απογοήτευσαν, είναι μία διαδρομή της πρώτης σας ελευθερίας. Πριν από χρόνια, ένας καθηγητής πανεπιστημίου είπε στους μαθητές του ότι κάθε φορά που θα θυμώνετε, βάζετε σε ένα σακί μία πέτρα. Το σακί κρεμάστε το στην πλάτη σας. Οι μαθητές, λοιπόν, κάθε φορά που θύμωναν, έβαζαν στην πλάτη τους από μία πέτρα. Κάποια στιγμή είδαν ότι δεν μπορούν να κουβαλάνε πια αυτό το σακί. Έτσι ακριβώς λοιπόν βαραίνει το σώμα με τις τόσες πέτρες που έχουμε μαζεμένες χρόνια ολόκληρα. Και αυτό που δεν έχουμε καταλάβει είναι ότι περπατάμε όλοι μας σκυφτοί, σκυθροποί, και αυτό σταδιακά μετατρέπεται σε μια μορφή γάγκρενας η οποία μας κατατρώει σιγά σιγά τον εσωτερικό μας κόσμο και έχουμε προβλήματα υγείας. Που τα προβλήματα υγείας είναι κατάληξη όλων αυτών των καταστάσεων που έχουν εισχωρήσει μέσα μας και δεν είχαν τρόπο να εκδηλωθούν και να τα εκφράσουμε σε κάποιον. Έτσι, ξεκινήστε λοιπόν εσείς να κάνετε ένα άδειασμα στους εαυτούς σας, σας το χρωστάτε. Δεν είναι αστείο, δεν είναι παιχνίδι, δεν είναι κάτι το οποίο δεν θα σας δώσει καρπούς, γιατί ο μόνος τρόπος και για μένα να εκφράσω όλα αυτά ήταν αυτός. Καθώς θα θυμάστε ότι η ανασφάλεια που εμένα με διακατήχε και η χαμηλή αυτοεκτίμηση που επίσης με διακατήχε ήταν ένας κακός σύμβουλος, σύμμαχος σε μένα, όπου δεν μου επέτρεπε να εκφράσω τίποτε. Και επειδή δεν μπορούσα να εκφράσω τίποτε, το μόνο εύκολο που είχα ήταν να πω ναι. Έτσι απαντούσα ναι, γιατί δεν είχα τη δύναμη να πω όχι. Στην ηλικία λοιπόν 12 με 13, όταν μία καθηγήτριά μου έφτασε να με προσβάλλει πάρα πολύ μέσα στην τάξη, με τον τρόπο της, η οποία ήταν πολύ αυστηρή, αυτό που συνέβηκε τότε ήταν να τραυλίζω, να μην μπορώ να αρθρώσω λέξη, να έχω δύσπνοια, και όλο αυτό με οδήγησε να κλειστώ περισσότερο στο καβούκι μου και να φοβάμαι να μιλήσω, να φοβάμαι να πω κομμάτια του εαυτού μου. Τότε λοιπόν έγινε αυτό το μπλοκάρισμα το οποίο μου μάγκωσε την προσωπικότητά μου και το δικαίωμά μου να εκφραστώ. Στην πορεία λοιπόν της εκπαίδευσής μου μέσω της αυτογνωσίας, επέτρεψα στον εαυτό μου να εκφραστώ προς την καθηγήτρια και να της πω όλα όσα θα ήθελα εκείνες τις ημέρες να τολμήσω να της τα πω, που δεν τα κατάφερα. Θα θυμάστε ότι αυτό που λέμε όλοι είναι ότι τα παιδιά δεν έχουν ανάγκη. Τι ανάγκη έχεις εσύ, είσαι μικρός? Κι όμως η κάθε ηλικία έχει τους δικούς της θυμούς και η κάθε ηλικία που έχει τους δικούς της θυμούς έχει και το δικό της δίκαιο. Δεν μπορώ να πω εγώ σε ένα παιδάκι που θύμωσε
τριών χρονών που του πήρε ο Κωστάκης στο μολύβι του, είναι ένας θυμός, είναι μια πραγματικότητά του, είναι μια του αλήθεια. Άρα μέσα μας κοιμούνται τόσες αλήθειες οι οποίες εκδηλώνονται με μορφή ασθένειας. Και θα θυμάστε, όσοι από εσάς έχετε μικρά παιδάκια, ότι η εκδήλωση ενός πυρετού, ένα συνάχη, το συνάχη είναι θυμός μη εκδηλωμένος και ο πυρετός θυμός μη εκδηλωμένος. Και όταν παράλληλα ο θυμός ενωθεί με την απογοήτευση, έχουμε προβλήματα στους πνεύμονες που λέγεται βροχοπνευμονία και τα συναφή. Όλα δένονται μεταξύ τους και όλα ενώνονται μεταξύ τους. Ξεκινήστε λοιπόν αυτή την τεχνική, επιλέξτε τους θυμούς που θα θέλατε να εκφραστείτε και δεν μπορέσατε. Αυτή η θυμή μεγάλη δεν είναι πάρα πολύ για τον καθένα από εμάς, πιστεύω, και αρχίστε να κάνετε αναπαράσταση εξωτερικεύοντας όλα όσα θα θέλατε να πείτε. Μόνο μην κάνετε ένα λάθος. Εμείς οι άνθρωποι έχουμε την εξής ιδιότητα, να πηγαίνουμε στο παρελθόν με το πώς είμαστε στο παρόν. Δηλαδή, το σήμερα μου μπορεί να θεωρήσει γελίο αυτό το συμβάν της καθηγήτριας. Δεν είναι όμως γελίο, γιατί εκείνες τις ημέρες δεν ήταν γελίο. Ήταν πολύ σοβαρό. Και χρειάζεται να το δω με τη σοβαρότητα του χθες, όχι με την ωριμότητα του σήμερα. Η ωριμότητα του σήμερα είναι τελείως διαφορετική από τη σοβαρότητα του χθες. Άρα χρειάζεται να πάω στο χθες, με το χθες και με το πώς ένιωθα και πόσο αδικήθηκα και πόσο πόνεσα. Δεν θα σας κουράσω άλλο